Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ακόμα 9 τραυματίστηκαν σοβαρά και 3 ακόμη αγνοούνται μετά την αποκόλληση και την πτώση μέρος απόκριμνου φυσικού τείχου από βράχια στη λίμνη Φούρνα της νότιο-ανατολικής Βραζιλίας. Οι βράχοι που αποκολλήθηκαν συνέθλιψαν τουριστικά πλεούμενα κοντά σε καταράκτη που αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Σε δραματικά αποσπάσματα βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ακούγονται οι κραυγές πανικού των τουριστών, καθώς ο πελώριος όγκος βράχων πέφτει στο νερό, συνθλίβοντας τα 3 πλεούμενα. Στη λίμνη αναπτύχθηκαν δίτες για να ψάξουν τα θύματα. Αρκετοί τραυματίες υπέστησαν κατάγματα. Ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο, αφού έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Άλλοι 23 άνθρωποι χρειάστηκαν φροντίδες για ελαφρύτερους τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές. Στην περιοχή σημειώθηκαν σφοδρές ροχοπτώσεις τις τελευταίες 2 εβδομάδες, κάτι που ενδέχεται να προκάλεσε την αποκόλληση του τμήματος του Φαραγγιού.